Κύριε Υπουργέ, το δεύτερο κέντρο, το ΚΕΣΥ, εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, είναι στην Αγία Παρασκευή, κύριε Πρόεδρε. Καλύπτει Αγία Παρασκευή, Παπάγου, Χολαργό, Βρυλίσια, Πεντέλη, Χαλάνδρη, Νέο Ψυχικό. Στα 36.500-38.000 παιδιά, ένα 5% είναι παιδιά ανάπηρα, παιδιά που χρήζουν ειδικής στήριξης, υποστήριξης και αξιολόγησης. Τώρα τι έχει συμβεί. Αυτό το πράγμα κάποιος πρέπει να συνειδητοποιήσει. Μένα μου φαίνεται σχεδόν τραγικό να κάνω εγώ αυτή την ερώτηση σήμερα. Δεν έπρεπε να την κάνω. Στην ελληνική πολιτεία δεν έπρεπε να υπάρχει το πρόβλημα. Πώς να σας το πω. Δεν έπρεπε, δεν γίνεται. Ειδικά μεσούσεις της κρίσης και με ό,τι τράβηξαν αυτά τα παιδιά μέσα στην κρίση. Με τα προβλήματα που προέκυψαν μέσα στην κρίση και οι γονείς τους. Διότι αυτό ήταν μια πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ να φτιαχτεί. Αυτονόητο ήταν ότι έπρεπε να έχει φτιαχτεί προπολού ένα τέτοιο κέντρο, το ΚΕΣΥ. Έγινε, αλλά δεν πήρανε καμία πρόβλεψη. Δεν έκαναν κανένα σχεδιασμό για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και ενώ πάμε στο Δεκέμβρη του 2018 που γίνεται, από το Δεκέμβρη του 2018 και φτάνουμε μεσούτους του κορονοϊού το 20 τον Ιούλιο, στο συγκεκριμένο κέντρο, πέρα από τους υπερβάλλοντες σε αυτόν, επιστήμονες, καθηγητές, δασκάλους, όλους τους ανθρώπους που κάνουν τα δύνατα δυνατά σε συνθήκες αναπλήρωσης, δεν υπάρχει κτίριο. Προχείρως στεγάστηκαν. Προσέξτε για τι πράγμα μιλάμε τώρα. Γονείς και παιδιά που χρήζουν αξιολόγησης και αντιμετώπισης. 3.500 παιδιά μιλάμε τώρα. 4.500 παιδιά. Ήτανε σε συλλόγους γονέων, σε αποθήκες. Το ΚΕΣΥ είναι σπασμένο σε 5-6-7 κτίρια. Πόσα είναι. Είναι δηλαδή αδιανόητο, ξεπερνάει τη λογική. Μπήκε σε μια διαδικασία να μισθωθεί κτίριο. 1,5 χρόνο. Δεν θέλω να κάνω τώρα μικροπολιτική. Ξέρετε, θα μου ήταν απίστευτα εύκολο να κάνω μικροπολιτική περί μισθώσεως, περί κτηρίων, περί ιδιοκτησίας, περί κρατικών κτηρίων, περί τούτου. Δηλαδή, θα μου ήταν πανεύκολο αυτή τη στιγμή να βγάλω 5 πρωτοσέλιδα. Και να μείνουν αυτές οι ατάκες. Και πάλι να ξεχαστούν τα παιδιά που είναι στην πάντα. Δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπάρχει τίποτα. Θέλω να επισημάνω κάτι και θέλω να ακουστεί εδώ με αφορμή αυτή την ερώτηση. Ειλικρινά σας το λέω, θα μου απαντήσετε. Και ενδεχομένως να πρέπει και στη δευτερολογία σας, αν μπορέσω εγώ να μιλήσω, να σας εξηγήσω κάτι. Για οποιοδήποτε άλλη κατηγορία μαθητών, άντε και με συνθήκες κορονοϊού, άντε και με συνθήκες επιδημίας, μπορεί και να υπάρξει και μια καθυστέρηση και να πάμε και λίγο πιο πίσω και να φάμε και 15 μέρες και να φάμε και ένα μήνα, ξέρετε τι εννοώ, να κάνουμε και εκ περιτροπής, να μπορούμε να τα κάνουμε. Ας υποθέσουμε ότι θα τα κάνουμε. Συνεργαζόμενοι όλοι μαζί λόγω εκτάκτων αναγκών. Σε αυτά τα παιδιά η καθυστέρηση αξιολόγησης, η καθυστέρηση, γιατί την έκανα τώρα αυτή την ερώτηση εγώ, γιατί την έκανα. Γιατί 1η Σεπτεμβρίου είναι πολύ κοντά. Και αυτό το πρόβλημα πρέπει να έχει λυθεί την 1η Σεπτεμβρίου. Δεν γίνεται να μην έχει λυθεί. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν με παίρνει να σας πω ότι μπορούν να κοπούν πολλοί λεμοί και πολλά πόδια για να βρεθεί λύση και πρέπει να κοπούνε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και να εξασφαλιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν γονείς και παιδιά. Είδατε ότι φτάσανε να ζητάνε μόνα τους γιατί δεν υπήρχαν ούτε συνθήκες. Όταν πρέπει να περάσεις από 3 δασκάλους για να γίνει μια αξιολόγηση, από 3 ειδικούς και πας σε 5 διαφορετικά κτίρια. Φανταστείτε τι περάσαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στον κορονοϊό. Να μην έρθουμε τώρα να το λύσουμε το πρόβλημα εν ώψη της κατάστασης. Γιατί ωραίες είναι οι ιδέες. Και εγώ μπορώ να έχω μια πολύ ωραία ιδέα να στήσω ένα πολύ ωραίο ίδρυμα. Και μετά να μείνει το ίδρυμα στα χαρτιά, οι άνθρωποι να είναι εκρεμείς, οι γονείς να είναι εκρεμείς, οι αξιολογήσεις. Έχω διαβάσει και τι δοκιμάσατε να κάνετε ως Υπουργείο και μεσούντος του κορονοϊού να δοθεί προτεραιότητα στην 3η Λυκείου. Εδώ δεν υπάρχει χρόνος στον οποίο να μπορούν αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους να μας συγχωρήσουν. Γιατί είπαμε, μα η γραφειοκρατία, μα το κτίριο, μα τα κονδύλια, μα το ένα, μα το άλλο, για να μπορέσουν να ενταχθούν σε ένα σύστημα που να είναι συμβατό. Αυτό που έχει εμπνευστεί κάποιος και θέλει να κάνει με την πραγματικότητα. καλή εβδομάδα και δοθεί τη ευκαιρία και τη ερώτηση, τη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση τη κυρία Κανέλη, να σημειώσω ότι μετά την πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων υπήρξε μια ομαλή διεξαγωγή. Ξέρω ότι όχι όλοι έχετε ενεργό ενδιαφέρον για το τι έγινε σε όλη την Ελλάδα. Τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις δείχνουν μια ομαλή διεξαγωγή της πρώτης μέρας. Καλή επιτυχία και στα παιδιά μας των επαγγελματικών ηλικίων που ξεκινούν αύριο. Κυρία Κανέλη, οφείλω να γνωρίσω και δημοσίως το ενεργό ενδιαφέρον σας για την ειδική αγωγή. Είναι διαχρονικό. Και ξέρω ότι δεν είναι μόνο η συγκυρία τώρα αυτή τη δυσκολία στο δεύτερο ΚΕΣΥ της Β' Αθήνας, μια πολυπληθής περιοχή που έχει τύχει να υπηρετήσει ο Κέλλος ως υπάλληλος διεύθυνσης εκπαίδευσης εκεί. Άρα, πράγματι, αυξημένες ανάγκες που με τα χρόνια μάλιστα, ειδικά στο κομμάτι των ειδικών μαθησιακών αναγκών, έρχεται αυτό και εντείνεται. Άρα, υπάρχουν και μάλιστα, θα έλεγα, έντονο το ζήτημα. Όλοι προσεγγίζουμε αυτό το θέμα με δέουσα ευαισθησία. Στη δευτερολογία θα έχω την ευκαιρία να κάνω, αν θέλετε, και ένα μικρό απολογισμό, χωρίς να θελήσω να κουράσω το σώμα, για το τι έχει γίνει φέτος, ειδικά για τα ΚΕΣΥ και τι προτιθέμεθα να κάνουμε και ως προς το ουσιαστικό κομμάτι της συμβουλευτικής. Μια σημαντική πρωτοβουλία που θα ήθελα σήμερα να ανακοινώσω. Για το συγκεκριμένο θέμα της στέγασης του δεύτερου ΚΕΣΥ, ξέρετε ότι έχουμε ενδιαφέρον, δεν έχουμε αρμοδιότητα βέβαια, γιατί το κομμάτι της στέγασης είναι κατά νόμο η αρμοδιότητα στην περιφέρεια Αττικής, όμως δεν θέλω να αφήσουμε κάτι αναπάντητο, ειδικά σε αυτούς που αυτή τη στιγμή αγωνιούν για το τι γίνεται, να παραθέσουμε το ιστορικό και το τι μέλη γενέστε, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία τα οποία μας έδωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σωστά αναφέρετε στην ερώτησή σας και το αναφέρετε και στην πρωτολογία, παρά την ίδρυση των νέων ΚΕΣΥ και την μετεξέλιξη των παλιών δομών, με το 45-47 του 12, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση, φρόντισε να τα ιδρύσει, αλλά δεν φρόντισε να τα στελεχώσει ούτε καν να μεριμνήσει για τη στέγαση. Το ίδιο ζήτημα, μάλιστα, αντιμετωπίζουμε και στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, την οποία στηρίζουμε, αλλά με δεδομένες τις αίθουσες και τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Είδαμε λοιπόν το ίδιο modus operandi, τον ίδιο τρόπο λειτουργίας και στα ΚΕΣΥ. Η απελθούσα διοίκηση της περιφέρειας Αττικής είχε ξεκινήσει τη διαδικασία εκμίσθωσης, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα περαιτέρω. Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 2 αιτήσεις προσφορές, οι οποίες ελέγχθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας και από τις 19-12 το πρακτικό της Επιτροπής θεώρησε ότι η Επιτροπή Καταλληλότητας, με βάση τη διακήρυξη, έκρινε ότι η πρώτη προσφορά από την εταιρεία, ο προσφερόμενος λοιπόν από την εταιρεία χώρος δεν είναι κατάλληλος επειδή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις επιφάνειας της διακήρυξης. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα? Ξέρω ότι ακούγεται διαδικαστικό, αλλά είναι σημαντικό για το ιστορικό. Η προσφορά λοιπόν της ελόγου εταιρείας κρίθηκε ακατάλληλη και λόγω καταλληλότητας απορρίφθηκε. Επόμενη απόφαση λοιπόν της Οικονομικής Επιτροπής, υπαριθμών 15, προχώρησε τη διαδικασία, όρισε ότι η διαδικασία εκμίσθωσης θα ήταν με τη μόνη υπάρχουσα άλλη εμπρόθεσμη προσφορά, η οποία είχε κριθεί κατάλληλη, βάσει του ιδίως άνω πρακτικού που ανέφερα. Ορίστηκε λοιπόν η διενέργεια μειονοτικής δημοπρασίας για τις 4 Δευτέρου. Θυμίζω ότι μετά τις 4 Δευτέρου, υπήρξε και όλη η περίοδος με τον κορονοϊό, υπήρξαν όλες οι καθυστερήσεις. Πλην όμως, προηγήθηκε η ένσταση της πρώτης εταιρείας, η οποία είχε κριθεί ο χώρος της οποίας ακατάλληλος, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να αποφασίσει την απανεξέταση της προσφοράς του ακινήτου της πρώτης ενιστάμενης εταιρείας από την Επιτροπή Ακαταλληλότητας, την αναβολή της ορισμένης για 4 Δευτέρου, την 4η Φεβρουαρίου του 2020, μειοδοτικής δημοπρασίας, για χρονικό διάστημα κατόπιν της εξέτασης της ένστασης. Μετά, όπως ανέφερα, είχαμε όλες τις καθυστερήσεις με το lockdown και τον κορονοϊό. Εύλογα τότε δεν μπορούσαν να γίνουν ενέργειες επανεξέτασης καταλληλότητας του ακινήτου της ενιστάμενης εταιρείας. Και μετά την άρση του lockdown, διεξήχθη η επανεξέταση της καταλληλότητας του ακινήτου και αναμένεται το πόρισμα στο νέο πρακτικό της Επιτροπής, έτσι ώστε η διαδικασία εκμίσθωσης κτηρίου να ολοκληρωθεί. Στο δεύτερο κομμάτι, θα φύγω από το ζήτημα του κτηρίου, γιατί μιλήσατε για το πολύ σημαντικό κομμάτι των υπηρεσιών. Εδώ θέλω να τονίσω ότι παρά τον κατακαιρματισμό που αυτή τη στιγμή γεωγραφικά υφίσταται στη Β' Αθήνα στα ΚΕΣΥ, οι υπηρεσίες λειτουργούν με δυσκολίες, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι θα ήμουν άδικη αν δεν επενούσα τους 38 υπαλλήλους του δεύτερου ΚΕΣΥ αυτή τη στιγμή, που έστω και με αυτόν τον κατακαιρματισμό προσπαθούν να φέρουν εις πέρας τα πολλά αιτήματα και τα εκκρεμή αιτήματα που έχουν οι πολίτες για τα παιδιά τους για το θέμα των νοματεύσεων. Θα επανέλθω όμως και με άλλες κινήσεις που νομίζω είναι σημαντικές να αναφερθούν. Για να μείνουμε στα πλαίσια μιας λογικής. Το πρώτο πράγμα που σας λέω είναι ότι αυτοί οι 38 που τους επενείτε δεν τους φτάνει να τους επαινείτε. Τους επαινούν οι γονείς, τους επαινούμε όλοι μας, το ξέρουμε πάρα πολύ. Και να σας πω ότι αύριο θα είναι μαζί με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους όλων των δομών υγείας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών στο δρόμο σε διαδήλωση. Γιατί δεν μπορεί να αρκούνται μονίμως στο χειροκρότημα και στην καλή κουβέντα. Δηλαδή έχει καταντήσει, ειδικά και λόγω των τελευταίων συνθήκων, ξέρετε, σχεδόν ηρωνικό. Δεν το λέω προσωπικά για εσάς. Το λέω γενικότερα. Ακόμα και για την κοινωνία. Δεν μπορεί να αρκείται κάποιος στα καλά λόγια. Είναι σαν τη ζάχαρη που δίνει στο άλογο. Δεν μπορεί ένα άλογο να ζήσει μόνο με λίγη ζάχαρη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αυτό λοιπόν πρέπει να τελειώσει. Για πώς θα τελειώσει, πρέπει να μονιμοποιηθούν οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι. Όλοι. Ενώ με οι πληρούντες τις προϋποθέσεις. Να μην είναι η πλειονότητά τους, η πλειονότητά τους είναι συνθήκες συνεχούς αναπλήρωσης. Δεύτερον, να διευκολυνθούν αυτό που λέτε εσείς οι δυσκολίες. Τι είπα να πει υπάρχουν δυσκολίες? Γιατί πρέπει να τους βγαίνει η ψυχή για να κάνουν τη δουλειά τους? Επειδή φταίνουν οι συνθήκες. Όχι επειδή αγανακτούν με το είδος της δουλειάς που επέλεξαν, μπορούν, είναι σε θέση να κάνουν. Άρα λοιπόν τι χρειάζονται? Χρειάζονται απλώς ένα κτίριο. Προφανώς δεν χρειάζονται απλώς ένα κτίριο. Είναι όμως το κτίριο ικανό να μην μπορεί ο άλλος να προγραμματίσει, ούτε και να τοποθετήσει τις ώρες. Να έχει την κατάλληλη μορφή οργάνωσης του χρόνου και της παροχής αυτών που πρέπει να παρασχεθούν στα παιδιά με διαφορετικά προβλήματα. Και αν από το Σεπτέμβριο υπάρξει, λέω, δεύτερο κύμα, τι θα γίνει? Εγώ θέλω λοιπόν από εσάς τρεις δεσμεύσεις. Μία, θα προχωρήσετε στη μονιμοποίηση των ανθρώπων πάση θυσιάστο και κατ' εξαίρεση. Το δεύτερο πράγμα είναι πότε θα ανοίξει το κτίριο. Το τι έγινε και τι δεν έγινε γραφειοκρατικά δεν μπορεί να αφορά ούτε τους γονείς ούτε τα παιδιά. Ούτε αν τσακωθήκαν οι εταιρείες μεταξύ τους, ούτε αν είχαμε δικαιοστάσιο λόγω κορονοϊού. Αυτά δεν τους αφορούν. Είναι μπροστά ο εφιάλτης, πιστέψτε με, της 1ης Σεπτεμβρίου. Και ταυτόχρονα είναι και η οργάνωση της ζωής των παιδιών και των γονιών. Ξέρετε πολύ καλά ότι με βάση την αξιολόγηση και με βάση τα παρεχόμενα, υπάρχουν παιδιά που θα πρέπει να πάνε με βοήθεια σε σχολείο. Σε ποιο σχολείο θα πάνε, πώς θα πάνε, κάτω από ποιες συνθήκες, πώς θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο η τρίτη ηλικίου και οι εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που σήμερα έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και ένα ουσιαστικό. Οι επιστημονικές υπηρεσίες δεν μπορεί να υπερκαλύπτονται από την συναισθηματική φόρτιση, την αξιοποίηση της αναγνώρισης με έναν έναν υπόγειο ίκτο, ο οποίος καμιά φορά ξεχυλίζει υπό τη μορφή της τρυφερότητας στα παιδιά που είναι ανάπηρα και σε χίλια δυο άλλα. Διότι στο τέλος υπονομεύει ακόμα και τη δουλειά των ανθρώπων και την αντοχή των γονιών. Διότι η τακτοποίηση του κτηριακού, του χρονικού, του εργαστηριακού και της αξιολόγησης δεν βρίσκει τις οικογένειες ούτε πλούσιες, ούτε ήρεμες, ούτε σίγουρες ότι θα έχουν δουλειά, και αυτές σηκώνουν και το μεγάλο βάρος των παιδιών αυτών και έχουν το φιλότιμο και το κουράγιο να μην τα αφήνουν εκτός διαδικασίας παιδείας την ώρα που τα αφήνουν. Επομένως, ίσως να παίρνετε και ένα μάθημα. Τόσα χρόνια, τα τόσα κτίρια που έχει το γυμνάσιο, το δημόσιο. Τόσα κτίρια έχει το δημόσιο. Μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν δημόσια κτίρια, να τρελαθώ δηλαδή. Τόσα πράγματα που έφτιαξε το δημόσιο. Και Ολυμπιάδες περάσανε και 1002. Τόσα κτίρια. Τώρα με την απόφαση να είναι όλοι αραιά, για να μην είναι πολύ κοντά, για να μην κολλάνε. Δεν βρέθηκε ένας να σκεφτεί ότι αυτού του είδους τα κτίρια, ειδικώς για αυτές τις κατηγορίες επιστημόνων και παιδιών και οικογενειών, όφυλαν να είναι του κράτους, να είναι σταθερά, να είναι δεδομένα, να είναι μοντέρνα, να είναι σύγχρονα, να έχουν όλη την άνεση για να μπορούν να εξυπηρετούν. Και τώρα μου λέτε, πάτε να νοικιάστε και κάνει μια εταιρεία και κάνει μια προσφορά και πληρώνει το δημόσιο. Με τι θα πληρώσει τις προσφορές όλες αυτές, με τι θα τις πληρώσει? Με τα λεφτά των εργαζομένων. Δεν έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι για να έχει το κράτος δικά του για αυτά τα παιδιά κτίρια.